ένα άλλο θέμα. Να καλησπέρισω τον κύριο Άλκη Καρανίκα, ανδρολόγος χειρούργος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά τις μαμάδες, για τα παιδιά τους, τους άντρες. Και μιλάω για το ιατρείο των νέων εφήβων και ανδρών. Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό το ιατρείο. Μετά από αυτό το καυτό θέμα που παρακολουθήσαμε, λίγο να ξενερώσουμε λιγάκι, να προσγειώσουμε στην πραγματικότητα. Πρέπει να ενημερωθούμε και γι' αυτό. Βέβαια. Αφορά πολύ κόσμο. Βέβαια, ναι, ναι. Αυτό είναι και πιο διαχρονικό τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ιατρείο που έχουμε οργανώσει στη βιοκλινική. Θέλω να... Ναι. Τώρα μπορούν να έρθουν πάρα πολλοί κόσμοι, άντρες, έφηβοι. Ναι, ναι. Είναι ένα ιατρείο που οργανώσαμε στην κλινική, στη βιοκλινική, με σκοπό να προωθήσουμε τον προληπτικό έλεγχο εφήβων και νέων ανδρών, κάτι το οποίο λείπει από την ελληνική πραγματικότητα δυστυχώς. Για ποιο, τι εξέταση, τι αποτέλεσμα έχει? Όπως τα κορίτσια που πολύ καλά ξέρετε, όταν μπουν στην εφηβεία, συνήθως πηγαίνουν στο γιατρό με τη συνοδεία της μαμάς. Θέλουμε κάτι αντίστοιχο να συμβαίνει και στα αγόρια. Θεωρούμε δηλαδή ότι τα αγόρια, οι άντρες, οι νέοι άντρες, είναι μια παραμελημένη ιατρικά ομάδα σήμερα. Και μπορεί να συμβαίνουν πολλά και σοβαρά πράγματα τα οποία υποκρύπτονται, και γιατί οι έφηβοι έχουν την φυσική ντροπή που χαρακτηρίζει, αλλά και επειδή σημαίνει κάτι άλλο, κάτι ιδιαίτερο με τα αγόρια. Το αγόρι όταν μπαίνει στην εφηβεία αρχίζει και κρύβεται και απομακρύνεται από τη μητέρα. Κακά τα ψέματα, οι γυναίκες, οι μητέρες είναι αυτές που έχουν το κλειδί της υγείας της οικογένειας στα χέρια τους. Οι άντρες είμαστε φοβητσιάριδες, ευθυνόφοβοι. Αυτό το έχω ζήσει, το ξέρω πολύ καλά και το βλέπω καθημερινά. Λοιπόν, γι' αυτό και αυτή η εκπομπή ουσιαστικά απευθύνεται κυρίως στις μητέρες, στις συζύγους ακόμα των νέων ανδρών, ώστε να οδηγήσουν αυτούς τους νεαρούς άντρες σε μια πρώτη εξέταση που μπορεί να αποκαλύψει πολλά σοβαρά πράγματα. Για τη σεξουαλική τη ζωή, από ό,τι διαβάζω από κάτω, μπορούν να αποκαλύψουν πράγματα για την σεξουαλική του ζωή, τη μετέπειτα. Ξεκινούμε από μια ανατομική εξέταση. Μπορεί να βρούμε να αποκαλύψουμε πράγματα όπως μια φίμωση, μια κρυψορχία, μια κυρσοκύλη, παθήσεις οι οποίες δεν δημιουργούν έντονα ενοχλήματα, αλλά μπορούν να αφήσουν να δημιουργήσουν σοβαρές επιπτώσεις στη σεξουαλική ζωή και στην γονιμότητα των ανδρών αργότερα. Είναι συχνές αυτές οι παθήσεις στους άντρες που μπορεί έτσι μετέπειτα να... στους νέους άντρες που μετέπειτα είναι αρκετά συχνές. Παθήσεις δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όπως η φίμωση, είναι ένα στους 10 άντρες. Ένα στους 10. Κυρσοκύλη περίπου τόσο, επίσης. Η οποία μπορεί να έχει σχέση με τη γονιμότητα, να επηρεάσει λέει, την ποιότητα του σπέρματος. Και τη σεξουαλική ζωή μπορεί να επηρεάσει. Η σεξουαλική ζωή μπορεί να επηρεαστεί από τη φίμωση σίγουρα, αλλά και από άλλες ιστορίες, όπως κάποιες παραμορφώσεις των γεννητικών οργάνων. Να πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν άνδρες, αγόρια, τα οποία γεννιούνται με μια συγγενή, εγγενετής δηλαδή, κάμψη του πέους. Να. Το πέος είναι στραβό, να το πούμε απλά. Αυτό εκδηλώνεται κυρίως στην εφηβεία, όταν δηλαδή τα γεννητικά όργανα πάρουν την τελική τους μορφή. Σε εκείνη τη φάση, εάν το αγόρι ντραπεί να το πει, είτε στη μητέρα είτε στον πατέρα, μπορεί να κουβαλάει ένα βαρύ ψυχολογικό τραύμα, το οποίο βέβαια θα εκδηλωθεί αργότερα. Ναι, όμως πρόληψη για αυτή την αυτό είναι ασθένεια που λέτε τώρα, κάμψη του πέους. Είναι μια συγγενή, είναι μια βλάβη, μια πάθηση, μια ανατομική βλάβη, να το πω έτσι. Αν το προλάβει, μπορεί να γίνει καλά. Βέβαια. Όλες αυτές οι παθήσεις τις οποίες συζητάμε είναι διορθώσιμες και πολύ εύκολα. Ναι. Απαιτούν επέμβαση βέβαια, κάποια χειρουργική επέμβαση, αλλά δεν είναι κάτι που θα πρέπει να τρομάζει. Είναι επεμβάσεις λεπτές, πλαστικής, διαρκούν, συνήθως γίνονται αυθημερών και μπορεί να σώσουν πολλές καταστάσεις, ψυχολογικές, σεξουαλικές, γονιμότητας. Συνήθως οι άντρες και οι νέοι δεν μιλάνε πολύ έτσι για τα προβλήματά τους, ούτε στον μπαμπά και ούτε στη μαμά. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος που μπορούμε εμείς οι γονείς να τους προσεγγίσουν για να τους λύσουν το πρόβλημά τους? Θα πρέπει καταρχήν να μπει στην κουλτούρα και από τα σχολεία ακόμη των νέων ότι θα πρέπει να κάνουν ένα προληπτικό έλεγχο στον ειδικό γιατρό, τον ανδρολόγο προκειμένου. Να τους δει δηλαδή κάποιος γιατρός και να βεβαιώσει σε τελευταία ανάλυση ότι είναι υγιείς και δεν έχουν τίποτα.
Αυτό θα πρέπει να περάσει στην κουλτούρα. Είναι σαν αυτό που έλεγα πριν. Ότι όπως οι κοπέλες, όταν έρθει η περίοδος, πηγαίνουν στον γυναικολόγο για μια εξέταση χωρίς να έχουν τίποτα. Κάτι ανάλογο πρέπει να γίνεται και με τα αγόρια. Αυτό είναι που θέλουμε, προσπαθούμε να προωθήσουμε με αυτή την εξέταση, αυτό το ιατρείο δηλαδή, εφήβων και ενών ανδρών. Σε ποια ηλικία νομίζετε ότι πρέπει να έρθουν πρώτη φορά σε αυτό το ιατρείο? Μόλις μπουν και ολοκληρωθεί η εφηβεία. 12, 13, 14. Α, πολύ μικρά. Ναι, από τότε. Επιπλέον, πέρα από τον ανατομικό έλεγχο και από κάποιες εξετάσεις που ενδεχομένως θα χρειαστεί να κάνουμε, θα δώσω την ευκαιρία στον νεαρό να λύσει κάποιες απορίες. Παράδειγμα με το μέγεθος του πέους. Φοβερό θέμα. Τι γίνεται εκεί? Γίνεται. Υπάρχουν παρανοήσεις, βέβαια. Υπάρχουν παρανοήσεις οι οποίες εκδηλώνονται αργότερα. Δηλαδή... Έρχονται οι άντρες, δηλαδή θα το δεις μετά στα 30-35, να μην έχει πλησιάσει παραδείγματος χάρη ποτέ γυναίκα. Γιατί νομίζει ότι είναι διότι μικρό. Νομίζει ότι έχει ένα μικρό όργανο, ένα μικρό πέος. Mm. Και να μην συμβαίνει. Και τότε θα πάει σε ψυχολόγο για να μάθει δύο φορές. Και τότε και εγώ δεν ξέρω τι θα συμβεί. Εν κατακλείδη, να πούμε έτσι για μια καλύτερη σεξουαλική ζωή και εν όψη του καλοκαιριού, τι μήνυμα πρέπει να πούμε στους νέους άντρες και τι πρέπει να προσέχουν? Αν δημιουργείται πρόβλημα, να μην διστάζουν να το πούνε στον γιατρό, να κάνουν ενδεχομένως αυτό που λέγαμε ένα προληπτικό έλεγχο, να παίρνουν βέβαια τις απαραίτητες προφυλάξεις προφυλακτικά και τέτοια. Δεν το συζητάω τώρα αυτό. Ούτε πρέπει να μπαίνει σε διάλογο και να μην διστάζουν να δουν τον γιατρό, να μην φοβούνται τον γιατρό με λίγα λόγια. Έτσι. Να κάνουν αυτό που κάνουν οι γυναίκες δηλαδή. Πολύ σωστό. Κύριε Καρανίκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά. Δύο.